Στον Αποκόρονα, η Δημοτική Αρχή προτείνει την ίδρυση μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων. Θα συνομιλήσουμε με τον Δήμαρχο, τον κύριο Χαράλαμπο Κουκιανάκη. Δήμαρχε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, Άκη, στους φίλους τηλεθεατές σας. Προωθείτε λοιπόν την ίδρυση μιας δομής για τους ηλικιωμένους στα Σελιά, σωστά, που δεν υπάρχει. Όχι μόνο στα Σελιά. Ναι. Αρχή, αλλά σε ολόκληρη την Ανατολική, το Ανατολικό τμήμα του νομού Χανίων. Ξέρετε, υπάρχει ίδρυμα ανάλογο στην δυτική πλευρά των Χανίων, το Αλουσάκιο. Υπάρχει ανάλογο ίδρυμα και στα Χανιά, το Δημοτικό Γεροκομείο, και το Ανατολικό τμήμα του νομού που καλύπτει τις επαρχίες, τις πρώην επαρχίες Φακίων και Αποκορώνου, υπολείπεται μια τέτοια δομή. Δήμαρχε, οι ανάγκες αυξήθηκαν, έγιναν πιο έντονες μέσα στο διάστημα της πανδημίας? Όχι, καμία σχέση. Καμία σχέση. Οι ανάγκες καταγράφηκαν, αν θέλετε, από τα κατοίκων βοήθεια, τα δύο κατοίκων βοήθεια που έχει ο Δήμος Αποκορώνου. Ναι. Αλλά παράλληλα αυξήθηκαν, αν θέλετε, και με την πληθυσμιακή αύξηση του Δήμου Αποκορώνου. Έχουμε λοιπόν καταγεγραμμένους περίπου τους 60 περίπου ηλικιωμένους, οι οποίοι χρήζουν, αν θέλετε, ανάγκης τέτοιας φροντίδας. Υπέρτατο χρέος λοιπόν της Δημοτικής Αρχής είναι να σκύψει με ευλάβεια σε όλους εκείνους που μας έχουν χαρίσει το δικαίωμα της ζωής, δηλαδή στους πατεράδες μας και στους παππούδες μας. Δημιουργώντας λοιπόν αυτή τη δομή στα Σελιά Αποκορώνου, σε ένα σημείο που θα έλεγα ότι παρέχει όλα τα εχέγγυα μιας και έχει τις ακατάλληλες κλιματολογικές συνθήκες, είναι μια περιοχή που είναι πλησίον του Κέντρου Υγείας Βάμου. Θα δώσουμε λοιπόν τη δυνατότητα αυτή, τη χαρά θα έλεγα, σε όλους εκείνους που αδυνατούν, αν θέλετε, να έχουν την φροντίδα των πλησίων τους, των συγγενών τους, να έχουν μια στήριξη από το Δήμο Αποκορώνου, μιας και η στήριξη αυτή θα είναι διαχρονική. Δήμαρχε, ο σχεδιασμός τι προβλέπει? Έχει περάσει από το Δημοτικό Συμβούλιο, περιμένετε έγκριση, ποια είναι η διαδικασία? Την Τρίτη λοιπόν θα περάσει από το Δημοτικό Συμβούλιο και θα έχουμε τη δυνατότητα να χωροθετήσουμε λοιπόν στα Σελιά και στη συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή να αναθέσει την μελέτη σε ανάλογο μελετητικό γραφείο, ούτως ώστε να προχωρήσει η διαδικασία αυτή. Και Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας. Είναι δύο διαφορετικές δομές, Δήμαρχε? Ναι, ακριβώς. Είναι δύο διαφορετικές δομές. Η φροντίδα για τους ηλικιωμένους μας, για να το καταλαβαίνει και ο κόσμος, είναι το Δημοτικό Γεροκομείο. Όμως υπάρχουν και συνάνθρωποι μας οι οποίοι χρήζουν φροντίδας, διότι είτε έχουν άνοια, είτε έχουν άλλα παθολογικά αίτια, τα οποία κινητικότητες, που δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν. Και έτσι τους δίνουμε τη δυνατότητα αυτή μέσα από κατάλληλες δομές, με φυσικοθεραπείες, με κοινωνική και ψυχολογική στήριξη, να μπορέσουν και εκείνοι να ζήσουν αξιοπρεπώς το υπόλοιπο της ζωής τους. Μάλιστα. Κύριε Κουκιανάκη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλησπέρα. Καλό απόγευμα από Ηράκλειο. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ και εγώ.